Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Άλλο ένα κέρνανι. Γεια σας! Έχει ξεκινήσει και... Ούτε ένα 24ωρο δεν έχει περάσει. Έχει περάσει, εντάξει, τώρα που είναι πια μεσάνυχτα, έχει περάσει τον ένα 24ωρο από τον μεγάλο τελικό. Μάλλον όχι. Χθες τα αποτελέσματα νομίζω ότι του Dancing on Ice βγήκαν 1 και 5, 1 η ώρα, κάπου εκεί τέλος πάντων, γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ στην παρέα έχω τα κορίτσια του τελικού. Έχω τα κορίτσια μου από τον Dancing on Ice. Έχω την Ιωάννα Πελικού και την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Τι κάνετε? Έχω τη Σακάτσα νούμερο 1 με λίγα λόγια και την Ανάπηρη νούμερο 2. Ξυπνάω σήμερα το πρωί, μπαίνω Twitter, Facebook και αυτά και βλέπω στο Twitter «Στο νοσοκομείο εκεί ο Αναπηλιχού» μετά το τελικό του Dancing on Ice. Πήγες στο νοσοκομείο? Ναι. Α, δεν ήταν αστείο. Οκ. Άστα να πάμε. Πήγαμε να κάνουμε ακτινογραφία να βεβαιωθούμε ότι είναι ραγισμένο. Α, εντάξει, να πάρει το κολλάει δηλαδή, έτσι. Αυτός ο τίτλος δεν εδόθη εύκολα. Πείτε μου μόνο... πείτε μου μόνο... λίγες ώρες μετά, πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή? Ανακούφιση, μελαγχολία, δηλαδή κάτι ρε παιδί μου, τα πρώτα σας έτσι, γιατί είναι τα πολύ φρέσκα συναισθήματα με τον τελικό. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε τρελή υπερένταση, αλλά το κυρίαρχο συνέστημα είναι η χαρά. Είμαστε πολύ χαρούμενες, γιατί η χθεσινή βραδιά ήταν ένα εκπληκτικό σοου κατά τη γνώμη μου και το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος πάρα πολύ. Μιλάω πάντα επειδή έχουμε ήδη πάρει feedback από τον κόσμο. Το πιο όμορφο πράγμα δε που συνέβη ήταν ότι μας είπανε πάρα πολύ... Καταρχάς όλες οι ευχές έρχονται και για τις δύο μας. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω και την Ιωάννα, γιατί ο τίτλος της Βασίλισσας του Πάγου είναι δικός της για πάντα, θα μείνει στην ιστορία. Αλλά το ωραίο, χωρίς πλάκα τώρα, αυτού του πράγματος είναι ότι καταλάβανε και πήραν όλοι ένα μήνυμα ότι ο ανταγωνισμός είναι ένα... κακό πράγμα. Ο συναγωνισμός όμως είναι ένα υπέροχο πράγμα και ότι όταν ενώνονται δυνάμεις ανθρώπων που έχουν καλή θέληση και αγάπη, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Και εμείς το καταφέραμε αυτό χθες και γι' αυτό είμαστε τόσο χαρούμενοι σήμερα. Δεν ξεκολλάει το χαμόγελο, είναι εδώ πέρα συνέχεια. Μόνο για κάποια στιγμή που είδαμε τη Ρενάτα, εσύ ξέρεις πολύ καλά, την προπονήτριά μας. Δάκρυσαμε έτσι πολύ. Την είδαμε τυχαία λίγο πριν φύγει για το αεροδρόμιο. Και είδα και τον παρτενέρ μου που έφυγε κι αυτός. Και ήταν έτσι και λίγο. Υπάρχει και η μελαγχολία δηλαδή. Έφυγε και ο Ανδρία μέσα. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Και καταλαβαίνεις, είναι δηλαδή από τη μία η χαρά και από την άλλη η μελαγχολία και το ότι όλο αυτό τελείωσε. Ναι. Το είπες ωραία χθες. Είπες σε θεατρική λέξη. Χαρμολύπη. Όντως χαρμολύπη, όντως ισχύει αυτό. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μένετε στην παρέα μας. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα περάσουμε πολύ ωραία.